Καλησπερούδια! Καλώς ορίσατε πάλι στο κανάλι μου και σε ένα vlog καθημερινότητας, Σαββατοκύριακου και δεν ξέρω και εγώ πόσο θα τραβήξει. Μόλις ετοιμάστηκα, έφτιαξα και το σπιτάκι μου, αν εξαιρέσει το δωμάτιό μου, που θα το φτιάξω το βράδυ ή αν προλάβω σε λίγο. Φτιάχτηκα λίγο, έβαλα εδώ το ραξεύσι μου το φορεματάκι, το οποίο το λατρέψατε, αλλά δυστυχώς έχει εξαντληθεί. Περιποιήθηκα λίγο τον εαυτό μου, ανέβηκα ψυχολογικά και άνοιξα την κάμερα. Το happy birthday είναι ακόμα εκεί, περιμένω να πιάσω τον Νίκο σε καλή ψυχολογία για να τον κατεβάσει. Αυτά, περιμένουμε τον μπαμπάκα μας να φέρει τίποτα να μαγειρέψουμε και το απόγευμα, δηλαδή σε μερικές ώρες από τώρα, έχω ένα ραντεβού το οποίο μπορεί και να έχετε δει ήδη εσείς. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί το πρόγραμμα του YouTube αυτή είναι εδώ την εβδομάδα με τη Γιούλη, τη φαρμακοποιό μας, που θα μας λύσει πάρα πολλές απορίες. Ο Γιάννης εδώ είναι πάρα πολύ καλό παιδί αυτές τις μέρες, τις περισσότερες μέρες τελευταίες, όχι όλες, αλλά δεν πειράζει. Καλό παιδί, παίζει με τα αυτοκίνητά του. Θα πάει βόλτα με τον μπαμπά, θα πάει σούπερ μάρκετ, θα περάσει πολύ όμορφα, θα πάει στον παιδό, στην παιδική χαρά βασικά. Όσο η μαμά θα έχει τη δουλειά της. Περιμένω να μου γράψετε κι εσείς τα νέα σας από κάτω. Με πολλές από εσάς μιλάω και στο Instagram, αλλά γράψτε μου κάτω αν δεν έχουμε επικοινωνήσει τελευταία τι και πώς, τι κάνετε, πώς είστε, πώς θα περνάτε, πώς είναι το καλοκαίρι σας, αν έχετε ξεκινήσει δουλειά. Σ' αγαπώ, Γιάννη. Εγώ μία πείνα την έχω, το στομάχι μου έχει φτάσει μέχρι πίσω. Θα φέρει ο Νίκος μπιφτέκια να ψήσουμε στα γρήγορα, με ρύζι μπασμάτι θα κάνω σήμερα. Και κιμά θα μου φέρει για να κάνω γιουβερλάκια τις επόμενες μέρες. Αύριο δεν θα μαγειρέψω, γιατί θα πάμε στο φίλο μας του Αλέξη, αλλά Δευτέρα θα κάνω γιουβερλάκια. Έχω πάρα πολύ καιρό να κάνω. Τώρα έχω αρχίσει και πεινάω τόσο που ανακατεύομαι. Κάτι πρέπει να φάω μέχρι να έρθει. Ομολογώ πως αυτή τη στιγμή ζορίζομαι, το στομάχι μου πονάει πολύ. Είχα μέρες να με πιάσει, τώρα που άνοιξα το vlog έπρεπε να συμβεί. Φτιάχνω ρύζι για μένα και πατάτες τηγανιτές για τον Νίκο, γιατί είναι πιο ιδιαίτερος πελάτης. Έχω γυρίσει στο σπίτι εδώ και πολλή ώρα. Έχω βγάλει τα ματάκια μου στο μοντάζ, αλλά δεν πειράζει γιατί αξίζει τον κόπο. Βγήκε πάρα πολύ μεγάλο το βίντεο, δεν έχω τελειώσει ακόμα. Έχω απομονώσει το 1 τέταρτο φαντάσου και έχουμε ακόμα πολύ. Κάναμε καλή δουλίτσα πιστεύω. Περιμένω τις εντυπώσεις σας όταν το δείτε. Και θα υπάρχουν κι άλλα. Είχε πολύ ενδιαφέρον και για μένα, αλλά θεωρώ και για εσάς. Και τώρα φλερτάρω με την ιδέα να μην ξεβαφτώ, αλλά πρέπει να ξεβαφτώ. Πρέπει επιγόντως, για να σβήσω εδώ που είμαι. Θα τα πούμε αύριο. Φιλάκι. Όχι, δεν είσαι καθόλου μαμάκες. Το μικρό μου το μωρό. Ποιες το έκανε, σου έλε. Έχουμε ετοιμαστεί και έχουμε ξεκινήσει να πάμε, είναι 5 η ώρα, να πάμε στην πισταριά που είμαστε καλεσμένοι του φίλου μας του Αλέξη και της Σοφίας που μετακόμισαν στο σπίτι τους και το γιορτάζουν. Και σταματήσαμε να πάρουμε και μία τούρσα τώρα. Ο Νίκος βγήκε, δεν μ' άφησε να βγω. Για να... Γιατί ο κουμπάρος μας ο Αντώνης χθες είχε γενέθλια και θέλω να του κάνουμε μια μικρή έκπληξη εφόσον χθες δεν βρεθήκαμε, δεν έκανε κάτι κτλ.
Το Γιαννάκι εδώ. Εγώ σήμερα δυσφορώ απίστευτα, δεν έχω κάνει τίποτα με το ζόρι, έκανα μπάνιο και ετοιμάστηκα κάπως. Το ίδιο και το Γιάννη τον έκανα μπάνιο και τον ετοίμασα. Πολύ με το ζόρι όμως και δεν μπορώ, δηλαδή σκέφτομαι πόσο να τραβήξει ακόμα αυτό. Υποτίθεται ότι την άλλη εβδομάδα, τη 13η εβδομάδα, αυτή που έρχεται, ψέματα, τη 14η που έρχεται, θα έπρεπε να αισθάνομαι πολύ καλά και να είμαι χαρούμενη και να έχω τη λάμψη της εγκυμοσύνης και πάει λέγοντας, που μπαίνω στο δεύτερο τρίμηνο. Αλλά δυστυχώς δεν το κόβω ακόμα. Τώρα να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ, έκανα και το edit επιτέλους του βίντεο που τραβήξαμε χθες. Πήρε πάρα πολλές ώρες το edit και τώρα πρέπει να πάρει πολλές ώρες για να ανέβει. Οπότε να, κάτι χρήσιμο ακόμα που έκανα από το κρεβάτι μου. Αυτά, ευτυχώς δεν θα έχω να μαγειρέψω. Γιάννη! Ο Γιάννης κάνει το DJ. Να ζήσεις Γιαννάκη, έλα. Κάτσε τι, ακριβέ θα το κάνουμε, ακριβέ. Σβήστε, σβήστε. Μπράβο! Ζρεύει το Γιώνας. Θα κάτσε να την πάει πάνω. Λοιπόν, κοίμησα το μικρό. Ευτυχώς είχε ένα δωμάτιο εδώ το οποίο δεν έχει πουθενά να πάει να κάνει τίποτα. Τον έκλεισα μέσα. Δεν σηκώνεται αυτός με την καμή γιατί είναι από τις 6 ώρα. Από τις 6 ώρα το πρωί ξύπνησε και δεν κοιμήθηκε το μεσημέρι. Θα πηγαίνω, ερχόμαστε έτσι κι αλλιώς όλη την ώρα, κάτι φέρνουμε. Εύχομαι να μην ξυπνήσει, να μην είμαι τόσο πολύ άτυχη. Δεν το πιστεύω πια. Γιατί είναι 9 η ώρα το βράδυ. Και γαμώ τα πάρτι κάνετε, ε!
τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε να συμβεί μία η ώρα το βράδυ έξω από το σπίτι του φίλου μας, μέσα στη μέση του δρόμου, μετά από την κούραση που έχουμε? Νύστα βασικά, όχι κούραση. Έχει χαλάσει στο αυτοκίνητο αυτό που δείχνει πόση βενζίνα έχεις. Και μαντέψτε, μείναμε από βενζίνα. Και τώρα πάνε με τα μηχανάκια να μας φέρουν βενζίνα. Και είμαστε μέσα στη μέση του δρόμου. Τέλειο. Καλησπερούδια. Τι μου κάνετε? Είναι η επόμενη μέρα. Είναι μεσημέρι, 3 και 10. Και πρέπει σε κάποια φάση να πάρω επιτέλους απόφαση ότι από εδώ και πέρα, για τους επόμενους μήνες, θα βλογκάρω από το μεσημέρι και μετά, μιας που από το πρωί μέχρι το μεσημέρι βρίσκομαι σε άλλη φάση. Και επειδή όμως αυτή η φάση δεν το βλέπω να περνάει, αποφάσισα να σηκωθώ, να πιέσω λίγο τον εαυτό μου. Έτσι κι αλλιώς κάθε φορά που σηκώνομαι και πιέζομαι λίγο, μετά βλέπω ότι συνέρχομαι, οπότε καλό θα μου κάνει να κάνω καμία δουλίτσα, γιατί το σπίτι μου θα βρωμέσει, δηλαδή δεν γίνεται διαφορετικά. Τώρα έκανα ένα ντους, τα μαλλιά μου βαριόμουν, να σου πω την αλήθεια, τα λούσω, αν και χρειαζότανε. Έκλεισα και ραντεβού με τη φίλη μου να πάω αύριο μια βόλτα. Περιμένω βασικά απάντηση να μου πει ναι ή όχι. Για να ξεσηκωθώ λίγο, ρε παιδί μου, επιτέλους. Θα δούμε τώρα. Πρέπει να κάνω και κάποιες δουλειές στο κέντρο, η αλήθεια είναι. Οπότε θέλω να τα συνδυάσω. Τι κακό πλάνο είναι αυτό. Νιώθω χοντρή. Δεν ξέρω τι γίνεται. Παρόλο που έχω χάσει κιλά, εγώ αισθάνομαι χοντρή. Και τώρα θα κάνω τα μπιφτέκια που περίσσεψαν από προχθές. Θα τα ψήσω, να φάμε με ριζάκι μπασμάτι. Δεν έχω όρεξη να κάνω πατατούλες του Νίκου. Θα φάει το ριζάκι και μια χαρά θα του είναι. Και θα τακτοποιήσω το σπίτι. Γενικότερα το σπίτι μέχρι χθες το είχα σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, αλλά χθες δεν έκανα τίποτα και σήμερα χρειάζεται σημάζεμα αρκετό. Το μόνο σημείο του σπιτιού το οποίο έχω παραμελήσει εδώ και 2 εβδομάδες είναι το δωμάτιό μου. Και εύχομαι σήμερα να βάλω ένα power στον εαυτό μου και να τα κάνω όλα, που αύριο να πάω με την ησυχία μου στη βόλτα μου. Αν καταφέρω και τελειώσω νωρίς, ή τουλάχιστον κάνω τα περισσότερα νωρίς, το δωμάτιό μου το παραμελώ συνέχεια, γιατί δεν φαίνεται, το αφήνω τελευταίο και μετά είμαι τέζα και λέω εντάξει μωρέ, αφού τα έκανα σήμερα όλα, αύριο το δωμάτιο, και μετά κατάλαβες. Και θέλω να πάω μια βόλτα μέχρι το γιόφυρο να πάρω καμιά λιχουδιά να φάμε, κανένα φρούτο, γιατί τα έχω κατασπαράξει όλα και θέλω κάτι. Επίσης θέλω να πάρω κιμά για να κάνω γιουβερλάκια και μοσχάρι για να κάνω μοσχάρι που κινηστώ με πατάτες γιαχνί. Πιο πολύ δηλαδή το μοσχάρι μου έχει λείψει. Αύριο θα κάνω το γιουβερλάκι αφού γεννάνε κάτι γρήγορο. Έχω λιγούρα διάφορες τώρα. Έχω λίγο φρικάρι. Δηλαδή το μόνο που αισθάνομαι ότι μπορεί να με ικανοποιήσει αυτή τη στιγμή είναι φαγητό. Το πιστεύεις ή όχι. Και δεν τρώω καθόλου πολύ. Τρώω δηλαδή, πώς να το πω, ζηλεύω κάτι, θα φάω μια μπουκιά, κάπως έτσι. Επιτέλους. Τέζα ή Τερέζα. Πάω για ψώνια. Λοιπόν, ζόρι λίγο, αλλά τα κατάφερα. Ήθελα να πάρω και ένα καρπούζι, αλλά λέω πού να το κουβαλάω τώρα το καρπούζι. Θα σας δείξω τώρα τι πήρα. Λοιπόν, πήγα στο Λιοντομίτσου και πήρα ένα μοσχοκάριδο. Το νυχάκι μου αυτό, πολύ μου την έχει βιδώσει. Ένα κιλό κιμά ανάμειχτο και ένα κιλό μοσχάρι ωραίο, ωραίο μαλακό. Ένα χλωροκαθαριστικό. Ένα κορνφλάουρ. Ο Νίκος δυστυχώς μου άλλαξε τα σχέδια και θέλει παστίτσιο. Και όχι γιουβερλάκια. Και όχι κοντοπουλό, συγγνώμη. Και όχι μοσχάρι με πατάτες, με κρυθαράκι. Δεν ξέρω αν θα του κάνω τη χάρη, θα το σκεφτώ. Για ουτάκια του μικρούλι μας.
Το τρίποδο μου το έχω κλείσει και παριέ να το ανοίξω. Αυτά εδώ για τις δύσκολες ώρες για τη μαμά, αλλά και για το μικρούλι. Ένα χυμό πορτοκάλι για να παίρνω τα πάνω μου. Ωραιότατος. Ένα άζαξ ό,τι να είναι για τις επιφάνειες. Για ξεσκόνημα πιο πολύ το θέλω. Μακαρόνια για παστίτσιο. Κρυθαράκι χοντρό. Νεκταρίνια και μπανάνες και ακτινίδια. Είπαμε εδώ τα ακτινίδια, μερικά κρεμμύδια, δύο γάλατα του μικρού και ένα για την μπεσαμέλ. Και μερικά αυγά τα οποία έσπασα δύο στο δρόμο. Βέβαια. Το παστίτσιο μας είναι έτοιμο. Πάμε να βρούμε τη φίλη μας την Εντέσια και την Αλεξάνδρα. Αλλά πάλι έχουμε αργήσει. Οπότε θα πάρουμε μάλλον ταξί. Εν τω μεταξύ σήμερα είμαι μέχρι πάνω, παιδιά. Η πίεση μου έχει ανέβει. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πού. Ο Γιάννης σήμερα ήτανε. Δεν μπορεί. Έχει πολύ καιρό να με φέρει σε τέτοιο σημείο. Εύχομαι στη βόλτα να είναι άνθρωπος. Τρέχουνε κιόλας. Να του δώσεις μια κακοπετσέτα. Λοιπόν, έχει νυχτώσει, φτάσαμε στο σπίτι, πολύ λίγο λείψαμε γιατί ο μικρός δεν παλευόταν. Το ήξερα, αλλά δεν μπορούσα και να μην πάω γιατί έπρεπε να δω τη φίλη μου πρώτον, μετά από πολλές μέρες και δεύτερον έπρεπε να αλλάξω κάτι παπουτσάκια προτού έλυγε η προθεσμία. Μας φέρανε στα γενέθλια του Γιάννη, αλλά επειδή έχει πολλά κλειστά παπούτσια και θα ήταν κρίμα δηλαδή να φορεθούν 2-3 φορές, τα άλλαξα και τα πήρα πιο μεγάλο νούμερο και μαύρο χρώμα για να έχει το χειμώνα πάλι. Να σας τα δείξω. Δεν τρελάθηκα, είδα κάποια άλλα που μου άρεσαν πιο πολύ, αλλά τα είχαν σε άλλο κατάστημα και δεν ήθελα να ταλαιπωρηθώ επιπλέον. Οπότε, απλά, όμορφα, καλή μάρκα, καλής ποιότητας, Adidas είναι. Είναι γερά, κάτσε να τα δεις. Πολύ απλά, με κριτς-κράτς, να τα βάζεις και μόνος του, εύχομαι το χειμώνα. Να πηγαίνεις στο σχολείο του, εύχομαι. Αυτά. Δυστυχώς σήμερα δεν είχα καθόλου καλημέρα. Δεν μπορώ να προσπίθω. Οπότε θα σας αφήσω. Έρχεται βιντεάκι το επόμενο από το φαρμακείο με τη Γιούλη που μας εξηγεί και μας προτείνει πολύ ωραίες λύσεις για πρόληψη αλλά και όχι μόνο πρόληψη των ραγάδων κατά τη διάρκεια και μετά την εγκυμοσύνη. Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κρατήσατε συντροφιά για ακόμα μία φορά.
Αυτές οι μέρες είναι λίγο slow, αλλά έρχονται πιο δυνατές μέρες. Την επόμενη και όλες εβδομάδα, από τα τέλη της επόμενης εβδομάδας και έπειτα, αλλά πιστεύω ότι και το επόμενο θα έχει ενδιαφέρον, οπότε stay tuned, σας έχω εκπλήξεις. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση και να προσέχετε τον εαυτό σας. Φιλάκια πολλά!